Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων του ΙΚΑ και μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕ, εκλεγμένος από τους συνταξιούχους, μαζί ακόμα με τρεις συναδέλφους εκλεγμένους στη διοίκηση της ΓΕΣΕ και με 22 εκλεγμένους αντιπροσώπους από τους συνταξιούχους από όλη την Ελλάδα. Θέλουμε να καταγγείλουμε σε όλη την εργατική τάξη και στους συνταξιούχους τον απαράδεκτο πρωτοφανή αποκλεισμό των συνταξιούχων από το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Είμαστε εκλεγμένοι σύμφωνα με το καταστατικό και όλες τις διαδικασίες. Έχουμε πάρει μέρος σε όλα τα συνέδρια. Έχουμε εκλεγεί τρεις στη διοίκηση της ΓΕΣΕ όπως προβλέπει το καταστατικό της και σήμερα δεν μας έδωσαν κάρτα, δεν μας επέτρεψαν. Έχουν μπροστά μας τις αστυνομικές δυνάμεις και δεν μας αφήνουν να μπούμε στο φυσικό μας χώρο, στο χώρο του συνεδρίου που έχουμε δικαίωμα να είμαστε. Δεν μπορεί να μας το αφαιρέσει κανείς. Έχουμε δικαίωμα να πάρουμε μέρος στις διαδικασίες με λόγο και έχουμε δικαίωμα και στην ψηφοφορία για να εκλέξουμε τους δικούς μας αντιπροσώπους στη διοίκηση της ΓΕΣΕ. Το θεωρούμε απαράδεκτο, καταγγέλουμε, πρόκειται για πρωτοφανή μέτρα τρομοκρατίας, βίας, που για πρώτη φορά εμείς τα βιώνουμε. Έχουμε να πούμε ότι πρώτη φορά αποκλείονται οι συνταξιούχοι και οι εκλεγμένοι. Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοια μέτρα ώστε να διευκολυνθούν όλοι αυτοί να κάνουν ένα συνέδριο μακριά από τους εργαζόμενους, μακριά από τους συνταξιούχους, μακριά από εκείνους που αγωνίζονται με τη βία, την οθεία και να βάλουν τους εργοδότες μέσα στα συνδικάτα και να μην μπαίνουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι που έχουν εκλεγεί από την εργατική τάξη και από τους συνταξιούχους. Τους καταγγέλουμε, εμείς θα είμαστε εδώ παρόντες μαζί με το εργατικό κίνημα και θα δώσουμε τη μάχη και για τα προβλήματα των συνταξιούχων και για τα παιδιά μας που σήμερα ξέρουμε ότι αρχίζει τη διαδικασία ενός νομοσχεδίου το οποίο έρχεται να συμπληρώσει μια αντεργατική νομοθεσία αντιασφαλιστική 30 χρόνων και να κατακριουργεί τα δικαιώματά μας. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Θα είμαστε στον δρόμο του αγώνα. Εδώ είμαστε 22 συνάδελφοι σήμερα. Είμαστε όλοι παρόντες. Άλλοι ήρθαν με πατερίτσες. Είναι άνθρωποι μαχητές στη ζωή τους και δεν μας αφήνουν να πάρουν μέρος στο συνέδριο. Έσχος και ντροπή.